Λοιπόν, και επειδή φυσικά σας είπαμε ότι σας έχουμε και μία έκπληξη και επειδή είναι και εορταστική εκπομπή και δεν θα μιλάμε μόνο για αθλητικά που είναι και βαρετά και πρέπει να μιλήσουμε για καλή τύχη, να μιλήσουμε για το τι μας επιφυλάσσει τύχη το 2014. Έτσι όμως είπαμε εξ απολώνων ήχων, όχι να τα κάνουμε βαρετά, γιατί φυσικά έχουμε τη Βιργινία Λεούση μαζί μας, δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ βαρετή η κουβέντα, έτσι κι αλλιώς. Το ξέρεις ότι πολλοί αθλητές έχουν γούρια και δεν τα αφήνουν με τίποτα τα γούρια τους. Το ξέρω, γιατί σε πολλούς αθλητές φτιάχνουμε γούρια. Γιατί εγώ πιστεύω στην ενέργεια και δεν είναι τίποτα άλλο το γούρι από ενέργεια. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη εκπομπή που βγήκα στα νιάτα μου, στα πολύ νιάτα μου, δεν θα πω χρονολογία, θεωρώ θα καταλάβετε, ήταν στον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Σοβαρά. Και έτρεμα έτσι, τώρα πιτσιρίκα εγώ, τι θα ακούσω και θα μου πει. Αλλά ήταν τόσο καταπληκτικός και ήταν ένας άνθρωπος που είναι θετική ενέργεια γεμάτος και μου δώσε και εμένα το φύσιμα έτσι προς τα πάνω και με αγκάλιασε το τηλεοπτικό κοινό. Οπότε σου φέρε γούρι. Ναι. Για φέτος, παιδιά, μια και το συζητάμε, να ξέρετε ότι στο κινέζικο οροσκόπιο είναι η χρονιά του αλόγου. Όσοι λοιπόν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε μικρά ή μεγάλα σε μέγεθος γυάλινα ή ξύλινα αγαλματάκια από λευκό ή γαλάζιο άλογο. Έλα. Λοιπόν, αυτά θα φέρουν όλο το 2014 εύνοια και ευτυχία όσο είναι η χρονιά του αλόγου, αλλά και θα σας προχωρήσουν τις ήδη υπάρχουσες δουλειές. Όχι όμως σιδερένιο, δεν θα αγοράσετε κάτι μεταλλικό. Πρέπει να είναι ή ξύλο ή πορσελάνη, λευκό, πουλάνε όλα. Και εγώ μάλιστα συγκεκριμένα μου έφερε μία φίλη μου 2-3 από μπουμπουνιέρες. Ωραία, ναι, μπράβο. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Να μην πηγαίνετε το μυαλό σας. Αν έχουμε κάποιον πίνακα που να δείχνει. Και αυτό, και σε πίνακα. Γιατί έχω εγώ, γι' αυτό το λέω τώρα. Στην κερβατοκάμαρα. Στην κερβατοκάμαρα. Okay. Και πού πρέπει να το βάλουμε το άλογο, για γενικά το άλογο στις επιχειρήσεις μπαίνει στην πλάτη του εργαζόμενου. Του εργοδότη, του εργαζόμενου. Στην πλάτη, δηλαδή να έχει πίσω την ενέργεια. Ή αν είναι σε χώρο σαλόνι, σάλα ή εκεί που έρχονται οι καλεσμένοι μας ή εκεί που κάνουμε τις δημόσιες σχέσεις γενικότερα. Α, τέλειο, τέλειο. Αλλά μπορείτε να κάψετε και φασκόμηλο, παιδιά. Το φασκόμηλο είναι από αρχαιοτά των χρόνων ένα καλό ενεργειακό, το οποίο το καίμε και σε κάρβουνα επάνω. Μπορούμε να το ανάψουμε κάρβουνα και να βάλουμε μπόλικο φασκόμηλο και να κάνουμε έτσι άνοιγμα σε όλο μας το χώρο και σε όλο μας το σπίτι. Αλλά ιδιαίτερα την πρωτοχρονιά, ναι, αν κάνουμε την πρώτη του έτους φασκόμηλο σε όλους τους χώρους, ακόμα και στο βεσέ φασκόμηλο, να ξέρετε ότι διατηρείται όλη η ενέργεια. Πάρα πολύ ενέργεια. Εγώ το κάνω συχνά βέβαια, έτσι, ακόμα και στις βεράντες μου κάνω. Και τι, το απλό φασκόμηλο μπορεί να το βρει και ο καθένας. Βεβαίως, μα να ξέρετε ούτε στοιχίζει, ότι. Ούτε είναι κάτι δισεύρετο. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για την καλή ενέργεια, πρώτα απ' όλα τα ενεργοποιούμε εμείς με την καλή μας θέληση. Αυτό πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τη θετική μας σκέψη. Απλά και όμως, ξέρεις, ναι, Βεργινία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Συμβαίνει το εξής, ότι αν τώρα με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ο κόσμος, με όλα τα οικονομικά προβλήματα, είναι λίγο δύσκολο να έχεις πολύ θετική σκέψη και να έχεις καλή ενέργεια. Θα πω μια κουβέντα, την οποία δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι υπόλοιποι. Το χρήμα, αγάπη μου, είναι ενέργεια. Βλέπουμε πάρα πολύ πλούσιους άνθρωπους να καταραίουν και ανθρώπους που δεν έχουν και να ανθίζουν. Γιατί η κρίση φέρνει και κρίσους κάποια στιγμή. Άλλωστε η Ελλάδα μας είναι ζώδιο υδροχώος και από τις 16 Ιουλίου που ο πλανήτης του πλούτου και της ευημερίας φεύγει από τον καρκίνο και πάει στον Λέοντα, θα ευνοηθεί η χώρα μας πάρα πολύ. Και δηλαδή, υδροχόη, δηλαδή και εγώ. Υδροχόη, Λέοντες. Α, για σούπερ, για πες. Ετοιμαστείτε, παρόλο που θα έχετε τον Κρόνο άλλο μισό χρόνο επάνω σας, ο Κρόνος θα ξεκαθαρίζει και θα παίρνει τα διάφορα και ο Δίας θα τα γεμίζει με αγαθά και υλικά και καλά. Λοιπόν, Σκορπιός, Ταύρος, Λέοντας και Υδροχός, το υπόλοιπο μισό της χρονιάς θα ευνοηθείτε πάρα πολύ σε οικονομικά θέματα. Και πρέπει να το ξέρετε αυτό. Γενικά όμως και στη χώρα μας, διαστητικά πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί δύο καλές αλλαγές. Δύο μεγάλοι πλανήτες, ο Ουρανός από τον Κριό και ο Πλούτονας από τον Εγώκερο, κάνουν ένα τετράγωνο που επικρατεί σε όλη τη γη. Και από τις αρχές του 2013 είχα πει ότι θα έχουμε πλημμύρες, κοσμοπλημμύρες και διάφορα τέτοια, τα οποία θα τα δείτε, ηφαίστεια να φουτώνουν. Θα γίνονται πολλά διάφορα τέτοια. Όλα αυτά είναι για μια κάθαρση και για να προχωρήσουμε
και σε άλλο επίπεδο, και σε άλλο επίπεδο του πολιτισμού, όλη η γη, όχι μόνο εμείς. Και πιστεύεις δηλαδή ότι το 2014 θα είναι μια χρονιά κάθαρσης? Πιστεύω ότι το 2014 είναι μια χρονιά κάθαρσης για την Ελλάδα μας, επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι δίδυμος, έχει εύνοια και άστρο, αλλά από το τέλος του Γενάρη και μετά πιστεύω. Αυτά, παιδιά, τα πιστεύω εγώ, δεν είναι ανάγκη να πιστεύετε, όλοι σας κάνουν την πρόβλεψή μου. Πιστεύω ότι θα γίνει μια ένωση και θα ανέβει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ευνοείται, λόγω του χρόνου ευνοείται να ανέβει, να αναλάβει το κομμάτι της Προεδρίας. Μπορεί να ανεβάσουν την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη κατά το 80% κατά δεδομένα μου. Ευνοείται επίσης και ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, γιατί είναι λέοντας των πρώτων ημερών και δεν αποκλείεται να δούμε εξελίξεις πολύ καλές γι' αυτόν. Όπως και ευνοείται και γενικότερα η Ελλάδα μας. Έχω πει ότι το 2013, στις αρχές του 2013, είπα ότι η πρώτη χώρα οι Ινδίες και μετά η Ελλάδα θα γίνουν χώρες οι οποίες θα ασχοληθούν με τη γη, δηλαδή με το τι αέρια και τι πλούτο έχει η γη, και δεύτερον με τον πολιτισμό τους. Ήδη η Ελλάδα έχει αρχίσει και αφήνει πίσω της τους μοντερνισμούς και τα δήθεν. Δηλαδή δεν την απασχολεί τόσο τι αυτοκίνητο θα κυκλοφορήσει και σε τι σπίτι θα μείνει. Αρχίζει και μας απασχολεί το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Η αλήθεια είναι ότι γυρνάνε και πολλοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι στη γη. Έτσι, έτσι. Βέβαια είναι και ακριβώς. Πολλοί που φεύγουν από την Ελλάδα. Ας φύγουν και από την Ελλάδα. Εκεί θέλω να πω λοιπόν ότι θα το διαπιστώσουμε σιγά σιγά και όσα χρόνια μας μένει να τα ζήσω εγώ και να τα ζήσετε κι εσείς, ότι σε εξέχουσες θέσεις θα υπάρχει ένας Έλληνας και στην Αμερική και στην Αυστραλία και σε πολλές άλλες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι στην Κομισιόν τώρα θα μπει Έλληνας στις καινούργιες εκλογές. Όταν εκλαγεί καινούργιος πρόεδρος στις Βρυξέλλες, να δείτε που θα είναι Έλληνας. Και το λέω και μου λένε ότι θα με κοροϊδεύουν. Ας με κοροϊδεύουν. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι Έλληνας ο καινούργιος μας. Για να μην σας πω ότι θα είναι κυδροχός, δηλαδή που έχω οραματιστεί. Θα το δούμε. Τι ωραία που τα λες και τι ωραίες προβλέψεις είναι αυτές. Τέλος πάντων, μια χαρά τα βλέπεις. Κοίταξε, δεν τα βλέπω μια χαρά. Υπάρχει και ενεργεία και πείνα και βλέπουμε και τους ανθρώπους που είναι στα σκουπίδια. Και πάντα υπήρχαν τέτοια πράγματα, αλλά σιγά σιγά όλοι πρέπει να βάλουμε ένα χέρι βοηθείας, να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το στρώσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά σε γενικές προβλέψεις θα σας πω ότι ο Σκορπιός, ο Λέοντας, ο Υδροχόος και ο Ταύρος είναι αυτοί που χτυπιούνται πιο πολύ όλο το 14 λόγω του Κρόνου. Υπάρχει ο πλανήτης Κρόνος, ο οποίος δημιουργεί αυτή την αντιπαράθεση, ένας πολύ σοβαρός πλανήτης σε ένα πολύ σοβαρό ζώδιο, γιατί το ζώδιο του Σκορπιού είναι πολύ σοβαρό ζώδιο. Σπάνια θα δει Σκορπιό να είναι με την τρελή χαρά. Όλο είναι κάτι καταθλιπτική, κάτι ας πούμε. Να, ο Νίκος Ξανθόπουλος, παραδείγματος χάρη, θα ήταν Σκορπιός, πιστεύω. Είναι του κλάματος δηλαδή, κλαίνε. Είναι στο βαρύ, στο ωραία, έτσι, να σου πω. Δηλαδή, αυτοί θα ευνοούνται. Αυτοί δεν ευνοούνται τόσο, γιατί έχουν τον Κρόνο επάνω τους. Οπότε αυτά τα τέσσερα ζώδια δεν ευνοούνται. Δεν ευνοούνται. Αυτά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ναι, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι είναι ο Κρόνος και ο Κρόνος δεν είναι. Δεν είναι πλανήτης κακοποιός, είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος. Διδάσκει και παίρνει τα μισογκρεμισμένα. Θα σας πω κάτι. Ό,τι σας πάρει ο Κρόνος από περιουσιακό ή χάσετε εταιρεία ή οτιδήποτε, έρχεται ο Δίας μετά στο Λέοντα να σας το γεμίσει και να σας ανοίξει τα μυαλά να πάτε μπροστά. Ευνοούνται πάρα πολύ αυτό το πρώτο εξάμηνο. Καρκίνη, Σκορπιή, Ιχθύς, τα νερά, γιατί είναι στον καρκίνο ο Δίας και ευνοούνται αυτό το πρώτο εξάμηνο. Και γενικά ο σταυρός, ο παρορμητικός σταυρός, ο καρκίνος, ο εγώκερος, ο κρυός και ο ζυγός ευνοούνται αρκετά. Για πολύ μεγάλο διάστημα, για ένα εφτάμηνο, θα έχουμε στο ζυγό τον Άρη, τον πλανήτη που είναι, δίνει δύναμη, ενέργεια, αλλά φέρνει και απρόβλεπτους καυγάδες. Δηλαδή, προσοχή ζυγή κρύη, γιατί θα είσαστε δυνατοί να αντιμετωπίσετε πράγματα και καταστάσεις, αλλά θα είσαστε και ετοιμοπόλεμοι. Και ιδιαίτερα, άμα σας πάρει κανείς το κορίτσι, δεν σας λέω ότι έχει να γίνει. Όχι, να μην το κάνουμε αυτό. Γιατί να μην πούμε ότι σε διεκδικεί κρυός εσένα και μπορεί να γίνει και καυγάς. Να το πούμε και αυτό. Εμένα με διεκδικεί κρυός. Τι λέει. Να είδατε, έχει θαυμαστές και δεν τους ξέρει.
Μάλιστα. Ξέρω εγώ κρυό που μου είπε να σου πω πολλά φιλιά και διάφορα. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να πούμε, να πούμε λοιπόν και αυτούς τους οποίους δεν τους... στα ουδέτερα. Ναι, στα ουδέτερα. Είναι λιγάκι πιο... Ναι, είναι τα παρθενάκια που έχουν περάσει μια τετραετία αναμπουμπούλας πολύ μεγάλης και είναι όλη μου οικογένεια και η αγαπημένη μας Κιμ που είναι εδώ. Αλλά τώρα έρχονται το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς να ευνοηθούν από το Δία. Όσο ο Δίας είναι στον καρκίνο, κάνει εξάγωνο με τον ήλιο σας, φίλοι μου Παρθένοι, και ευνοείστε πάρα πολύ. Οι δίδυμοι αρκετά ευνοούνται, δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερό σας, αλλά έχετε την εύνοια με το μέρος σας, γιατί είναι ο Άρης, ο πλανήτης Άρης είναι σε ζώδιο του αέρα και σας κάνει δυνατούς. Οι τοξότες μέχρι όλη τη χρονιά αυτή θα ευνοείστε, μετά ο Κρόνος μπαίνει στον τοξότη και ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, αγαπημένα μου τοξοτάκια, που θα είναι ο Δίας στο Λέοντα, θα κάνει τρίγωνο με εσάς και θα ευνοείστε πάρα πολύ. Και ευνοούνται επίσης και οι ιχθείς στο πρώτο εξάμηνο και θα είσαστε πάρα πολύ εφάνταστοι, ιδιαίτερα όσοι κάνετε ρίσκο ή έχετε καλλιτεχνικότητα. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα σας δοθεί η ευκαιρία να το βγάλετε προς τα έξω και να καταλάβουν οι άλλοι την αξία σας. Δηλαδή θα βρεθεί χώρος και χρόνος ώστε να μπορέσετε να δείξετε τι πραγματικά είσαστε. Βιργινία, να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία, μας είπες ποιοι είναι πιο ουδέτεροι. Μας είπες ποια ζώδια θα ευνοηθούν. Μας είπες ποια ζώδια δεν θα είναι τόσο... Δεν θα είναι τόσο καλά, ναι. Θα πάνε τόσο καλά. Τώρα άμεσα, γιατί εντάξει, βέβαια την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε μια καινούργια χρονιά. Θέλω να μου πεις λιγάκι, υπάρχει λέει μια σελήνη που μπαίνει τώρα σήμερα στον Σκορπιό. Ναι. Αυτό άμεσα έτσι σε όλα τα ζώδια λιγάκι. Τι σημαίνει αυτό, μια σελήνη που μπαίνει στο Σκορπιό? Γιατί μου λέγες πριν για το Σκορπιό που είναι έτσι λίγο αυτοκαταστροφικό ζώδιο. Ναι. Γι' αυτό. Η σελήνη είναι ο πιο γρήγορος πλανήτης που μέσα στο μήνα αλλάζει και τα 12 ζώδια. Α, μέσα η σελήνη μήνα, λοιπόν που είναι σήμερα στο Σκορπιό, σε συνδυασμό ότι είμαστε στον τοξότη, δεν είναι πολύ σοβαρή, άμα είναι Σκορπιός και είναι και σελήνη στο Σκορπιό, είναι πολύ σοβαρό, φέρνει λίγο θλίψη και αναστάτωση. Αλλά θα σου πω το άλλο όμως. Η πρωτοχρονιά μπαίνει με τη σελήνη στον εγώκερο. Παραδείγματος χάρη θα έχουμε την πρωτοχρονιά νέα σελήνη. Που στη νέα σελήνη, στις 14 πρώτες μέρες που η σελήνη γεμίζει και αυξάνει, είναι πάρα πολύ καλό να κάνουμε πράγματα θετικά, να θέλουμε να κάνουμε πράγματα πολύ καλά. Και ξεκινήματα, δηλαδή, ξεκινάει η χρονιά μας με νέα σελήνη. Τι άλλο καλύτερο μπορούμε να δούμε? Που η σελήνη είναι σε ένα σοβαρό πάλι κομμάτι του ζωδιακού. Ο εγώκερος είναι η σκοτεινή πλευρά της σελήνης, η στενάχωρη πλευρά της σελήνης, αλλά είναι σε αύξηση. Δηλαδή μπορεί να είναι στον εγώκερο, η σελήνη σε δύσκολη θέση είναι στον εγώκερο, στο Σκορπιό και στον Κριό. Όταν έχει κανείς γεννηθεί σε μία από αυτές τις τρεις σελήνες, έχει δυσκολίες με τον εαυτό του, όχι με τους ξένους. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα βρει με τον εαυτό του. Έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις πολλές φορές. Δηλαδή, ενώ βλέπει το σωστό, δεν το κάνει. Ναι. Μία τέτοια σελήνη έχω και εγώ στον Κριό. Λοιπόν, το να έχει κάποιο σελήνη σε ένα από αυτά τα τρία ζώδια δεν είναι κακό για τους άλλους, είναι για τον εαυτό του. Λοιπόν, η σελήνη στον εγώκερο που ξεκινάει η χρονιά μας με αυτήν, είναι μεν στη σκοτεινή της πλευρά, γιατί η σελήνη στον καρκίνο είναι η καλύτερη σελήνη. Καλύτερη θέση. Ναι. Άρα το απέναντί της, ο άξονάς της, δεν είναι στην καλή της θέση. Αλλά ξεκινάει με νέα σελήνη. Ξεκινάει με νέα πράγματα, νέες προδιαγραφές και νέους προσανατολισμούς. Γι' αυτό και μια και μιλάμε και για γούρια και για τέτοια παιδιά, ό,τι είναι καλό και θετικό, από το να φυτέψετε λουλούδι μέχρι το να περιποιηθείτε την ομορφιά σας ή τα μαλλιά σας, το κάνουμε πάντοτε σε νέα σελήνη. Να σου πω κάτι, ισχύει αυτό που λένε ότι ό,τι κάνεις τη μέρα που αλλάζει, την ώρα που αλλάζει ο χρόνος, θα το κάνεις όλη τη χρονιά ή θα λένε έτσι? Να πάω να ξαπλώσω να κοιμάμαι, γιατί μου λείπει η γνώση. Ναι, εντάξει, είναι εικασίες, αλλά εντάξει, γιατί δεν μην πιστέψουμε και σε αυτά. Πιστεύουμε και στα φυλαχτά, αφού φοράω αγούρια και τέτοια φοράω. Θα κάνουμε μια εκπομπή, να είδατε την αυτοκαλούμε, να σας πω για τις πέτρες. Να σας πω για τις πέτρες. Εγώ φοράω πάντοτε πέτρα σετρίν επάνω μου, η οποία είναι... Είναι αυτή η κίτρινη, έτσι. Ναι, είναι προστασία και δίνει προστασία και δίνει επίσης και πολλή ενέργεια, αλλά φέρνει και ύλη. Φέρνει φίλους πιστούς και καλούς, το σετρίν, να αυτό είναι το σετρίν που φορώ. Μάλιστα. Φέρνει πιστούς και καλούς φίλους, φέρνει χρήμα, φέρνει κέρδος.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν φέρνει χρήμα, θα το βάλουμε. Βέβαια, γιατί και έρχονται χρήματα γιατί δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα κάνουμε μια τέτοια εκπομπή. Και τώρα που τα χρειαζόμαστε όλοι τα χρήματα. Και θα σας ενημερώσω. Ό,τι θέλετε, μπορώ να είμαι εδώ να σας ενημερώσω. Φυσικά, θα το ξανακάνουμε, εννοείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να πούμε και άλλα πολλά πράγματα που θέλουμε να ξέρει ο κόσμος. Ωραία, πες μου τώρα ποια ζώδια τα άμεσα. Δηλαδή, αυτά που μας βλέπουν. Ποια ζώδια θα παντρευτούν μέσα στο 2020. Κατερίνα, βιάζεσαι. Λοιπόν, γάμος, όντως, βγαίνει στους διδύμους γάμος. Βγαίνει καρκίνος, ιχθύς, σκορπιός το πρώτο εξάμηνο. Βγαίνει σε αυτά τα τρία. Οπωσδήποτε γάμος και με το πρώτο εξάμηνο του χρόνου να σας ζητήσουν. Άντε, το μπορεί να σας ζητήσουν σε γάμο. Σωστά, και να μην μια πρόταση, ναι, εντάξει. Δηλαδή να μην δεν έχετε προλάβει λέτε να βάλετε, ναι, το στεφάνι, απλώς να το οριστικοποιήσετε. Τα καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς ευνοείστε πάρα πολύ. Και δίδυμος. Και δίδυμος. Όσο η Αφροδίτη που θα είναι μέχρι το Μάρτιο, μέχρι το Μάρτιο θα είναι η Αφροδίτη στον Εγώκερο. Ευνοούνται πάρα πολύ τα γήινα, δηλαδή Εγώκερος, Ταύρος και Παρθένος, ωραία, για γάμους και για θέματα αγάπης και καρδιάς, ακόμα και να τα βρείτε και με την οικογένειά σας. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μαλώσει και για περιουσιακά και για κάποιους λόγους. Μέχρι το Μάρτιο αυτά τα τρία ζώδια μπορούν να έχουν εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει σύσφυξη σχέσεων δηλαδή, ναι, όπως ναι, ναι, ή άλλως. Όλες οι σχέσεις ευνοούνται. Αυτό είναι, ευνοούνται αυτά τα τρία ευνοούνται μέχρι το Μάρτιο πολύ. Mm-hmm. Μέχρι τον Ιούλιο ευνοούνται καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Και από τον Ιούλιο μέχρι τέλος χρόνου, mm-hmm, κρυός, τοξότης και λέοντας με το Δία επάνω σας θα κάνετε θαύματα. Θα βρείτε και άτομο με πρίκα. Τι να σας πω. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, και τώρα μια και λες για χρήματα, επαγγελματικά πες μας, ποια ζώδια ευνοούνται το 2014. Γιατί ενδιαφέρει πολύ, ξέρεις, και κόσμο που είναι κόσμος που δεν έχουν δουλειές. Βέβαια. Είναι κόσμος που πραγματικά δεν μπορούν να βρουν δουλειά και φυσικά, εντάξει, αυτό πάει μαζί και με τα χρήματα και με όλα τα υπόλοιπα. Την περίοδο των εκλήψεων, η οποία δεν θα τις αναλύσω τώρα, αλλά είναι. Όχι, ναι, δεν έχουμε 15 Απριλίου. Η μία έκλειψη είναι 15 Απριλίου. Η άλλη έκλειψη είναι Σελήνης αυτή, η άλλη είναι 28 Απριλίου, αυτή είναι Ηλίου, 3 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου, ή κάνω λάθος, ναι, νομίζω ότι είναι 26 Οκτωβρίου, για να δω πως κάνω λάθος, γιατί και εγώ ένα μυαλό έχει μόνο καλό, όχι, 23 Οκτωβρίου, παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι, 23. Λοιπόν, είπαμε, για να τις ξαναπώ, γιατί μάλλον έκανα λάθος, 15 Απριλίου, 29 Απριλίου, 8 Οκτωβρίου και 23 Οκτωβρίου. Αυτές είναι οι τέσσερις εκλήψεις της χρονιάς. Σε αυτές τις περιόδους, δύο μέρες πριν και δύο μετά, δεν πρέπει να υπογράφουμε τίποτα. Δεν πρέπει να υπογράφουμε σε περίοδο κακή σελήνη, αλλά αυτά πρέπει να μας συμβουλευόσαστε που και που και να τα μαθαίνετε. Θα δίνουμε της Κατερίνας και πληροφορίες και εγώ αν δεν μπορώ να έρθω να σας τις λέει ποιες είναι καλές μέρες. Και γενικά ευνοείται πάρα πολύ αυτό τον καιρό για οικονομικά όλος ο Σταυρός, καρκίνος, εγώκερος, κρυός και ζυγός σε θέματα οικονομικά, ώστε να κλείσετε τις συμφωνίες σας, τα περιουσιακά σας, τα φορολογικά σας, τα δάνειά σας, να βρείτε δουλειά με άνεση, ναι, να αναγνωριστούν οι αξίες σας με λίγα λόγια. Και το επόμενο εξάμηνο ο άλλος Σταυρός. Παρόλο που θα έχετε τον Κρόνο, Σκορπιός, Ταύρος, Λέοντας και Υδροχός, ευνοείστε το δεύτερο εξάμηνο. Ο άλλος ο Σταυρός είναι ουδέτερος. Παραδείγματος χάρη για τους Παρθένους είναι μια θεϊκή χρονιά, να ξέρετε. Ναι. Οι Παρθένοι θα περάσετε θεϊκές εξελίξεις και θα γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα, τα οποία αυτά τα πρόσωπα μπορεί να σας βγάλουν από το τέλμα. Δηλαδή μπορεί να γνωρίσετε κάποια στιγμή εμένα, π.χ. που θα είμαι ο μεσολαβητής για να γνωρίσετε έναν άνθρωπο που θα σας λύσει το πρόβλημα. Παιδιά, το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, από το πουθενά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σας κάνει θαύματα από το πουθενά. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι για κάποιο λόγο έρχονται στη ζωή μας. Εννοείται, εννοείται. Ο καθένας που γνωρίζουμε. Εννοείται. Δεν θα πλατιάσω να κουράσω τους ανθρώπους γιατί δεν θα καταλάβουν τι τους λέω. Εγώ έχω έρθει στη γη για ένα σκοπό, για μεταμορφώτης. Μπορώ να μεταμορφώσω τον απέναντί μου. Γι' αυτό και οι πελάτες μου. Γι' αυτό έχω γίνει γνωστή στα 30 χρόνια, 28-30 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα. Γιατί όταν θα έρθει στο γραφείο μου, ναι, μεν θα μάθει την αλήθεια, αλλά δεν θα τον στείλω και να αυτοκτονήσει. Κατάλαβες, παίζει ρόλο πώς θα περάσεις καλή στον άλλον. Διάθεση, δίνουμε πάντα. Ναι, παίζει ρόλο πώς θα το μεταδώσεις στον άλλο. Αυτό είναι ο ρόλος μου. Γι' αυτό έχω έρθει.
Η Παρθένη λοιπόν μας έλεγε ότι η Παρθένη είναι από τους πολύ ευνοημένους στον οικονομικό τομέα. Τα λιοντάρια αρχίζουν και παίρνουν τις δυνάμεις τους πάλι, ιδιαίτερα εκείνοι που είναι τελευταίες μοίρες λιονταριών, να ξέρετε. Όσοι είστε 21 με 24, που έχει πια μπει στον Παρθένο, είσαστε τα πιο ευνοημένα ζώδια της γης, γιατί ο ήλιος εκείνη τη στιγμή είναι στην αποκορύφωσή του. Δηλαδή, ακριβώς κάνει τη μύτη της πυραμίδας. Αυτή δηλαδή, έχω τη μητέρα μου που είναι τόσο γυναίκα σε αυτή τη περίοδο. Να ξέρετε ότι είσαστε πάρα πολύ ευνοημένοι. Ό,τι και να γίνεται στα πλανητικά δρόμενα, εσείς βρίσκετε τον τρόπο και ελύσεστε. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε γονείς μας, αδέλφια μας, φίλοι μας. Όσοι έχουμε, γιατί όσοι είναι έχουμε. Και άλλοι που δεν έχουμε. Εσείς που δεν έχετε, να κοιτάξετε να αποκτήσετε. Λοιπόν, Βεργινία, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο. Θα ξανάρθεις όμως να μας τα πεις, γιατί, είναι ωραία, είναι ωραία πράγματα. Τουλάχιστον μας ανεβαίνει, αλλάζει η διάθεση. Κοίταξε, είπαμε, θέλω να πω μόνο αυτό πριν κλείσουμε, ότι το οροσκόπιο είναι μόνο το 30%, παιδιά. Σωστά. Το άλλο 70% πρέπει να έχουμε το νου μας εμείς και να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί το 70% είναι το γονίδιο. Εδώ βλέπεις δύο δίδυμα παιδάκια και γεννιόνται μαζί και έχουν άλλο χαρακτήρα το ένα, άλλο χαρακτήρα το άλλο. Καιρικά φαινόμενα θα έχουν τα ίδια, αλλά δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά. Γι' αυτό εσείς θα πρέπει να ρωτάτε ειδικούς, αστρολόγους, μελλοντολόγους, όποιους σας κάνει κλικ η καρδούλα σας. Και δεν θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας κινήσεις, αλλά και εμάς που θα ρωτήσετε, επειδή στο επάγγελμά μας, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και καλοί και κακοί, θα πρέπει, εγώ είμαι από τους καλούς, σας το λέω, θα πρέπει να ρωτάτε και τον εαυτό σας αν είναι σωστά αυτά που σας λέει ο άλλος. Εντάξει, και πάντα ξέρεις να βάζουμε και τον παράγοντα ότι αυτό που είπες, ο χαρακτήρας μας, η παιδεία μας, όλα. Και το πώς έχουμε μεγαλώσει. Θα κάνουμε εκπομπή με την Κατερίνα εδώ στην όμορφη εκπομπή σας, θα ξανάρθω και θα σας εξηγήσω γεγονότα και περιστατικά από τη δουλειά μου. Εάν το θέλετε, θα με καλέσετε και θα σας εξηγήσω γεγονότα και ιστορίες που γίνονται από τη δουλειά μου για να καταλάβετε, να παραδειγματιστείτε. Δεν θέλω να εκθέσω ονόματα, αλλά θα παραδειγματιστείτε. Όχι, γιατί ο καθένας μπορεί να βρει κάτι στο παράδειγμα αυτό, τον εαυτό του. Βέβαια, έρχεται, ας πούμε, σε μένα και της λέω: δεν έχεις μαγεία. Και φεύγει και πάει σε άλλο συνάδελφο και ξανά έρχεται και μου λέει: μου φάγε 5.000. Καλά, αυτά είναι τα κακό σκημένα, δεν θα τα πούμε. Δεν τις τα έφαγε. Τα έδωσε. Αυτό θέλω να ενημερώσω τους πελάτες. Ωραία, λοιπόν. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, Βεργινία Λέουση μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε τώρα με τον καινούριο χρόνο. Φιλιά πολλά!